Γεια σας και καλώς ήλθατε στο Space, εδώ από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν. Το διαστημικό σκάφος ExoMars μόλις εκτοξεύθηκε και ταξιδεύει προς τον κόκκινο πλανήτη για να αναζητήσει σημάδια ζωής. Πρόκειται για μεγάλη επιστημονική πρόκληση. Γνωρίστε τους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά για να πετύχει η αποστολή στην ειδική σειρά εκπομπών Προορισμός Άρης. Εδώ ξεκινά η περιπέτεια του ExoMars, στη βάση Μπαϊκονούρ, στη στέπα του Καζακστάν. Από εδώ ο Γκαγκάριν ξεκίνησε το πρώτο του ταξίδι και μαζί του ξεκίνησε η σπουδαία διαστημική ιστορία της Ρωσίας. Η πλατφόρμα προβολής βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το σημείο της εκτόξευσης. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί επιστήμονες και μηχανικοί από την Ευρώπη και τη Ρωσία. Σύντομα τα ευαίσθητα επιστημονικά όργανα που με πολύ κόπο δημιούργησαν θα ταξιδεύουν προς τον Άρη. Το όργανο μας θα κλονιστεί, θα βασανιστεί. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου σε αυτή τη συσκευή. Όμως ελπίζουμε ότι θα επιβιώσει. Τα τελευταία 40 λεπτά νιώθω μια ανατριχίλα. Αισθάνομαι λίγο νευρικός. Σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά. Κάποιοι είναι εδώ, κάποιοι είναι στο σπίτι τους και περιμένουν να μάθουν νεότερα. Τόσοι άνθρωποι έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό, ώστε να φτάσουμε μέχρι εδώ, ώστε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Σε 5 λεπτά ξεκινάμε. Είμαι λίγο νευρικός. Η εκτόξευση είναι επιτυχής. Η ανακούφιση μεγάλη. Φανταστικό! Είμαστε στο δρόμο για τον Άρη. Ήταν καταπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό. Μπορεί ο πύραυλος να αποχαιρέτησε τη γη με ασφάλεια, όμως υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Λίγες ώρες αργότερα, στο κέντρο ελέγχου στη Μόσχα, η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Το ExoMars προετοιμάζεται για έναν δύσκολο ελιγμό. Ο πύραυλος πρέπει να ανάψει τον κινητήρα του 4 φορές, ενώ στη συνέχεια θα αποκολληθεί από το διαστημικό σκάφος. Είναι μια ελεγχόμενη έκρηξη. Σε κάποιο βαθμό επαναλαμβάνεται. Όμως πάντα υπάρχει ένα στοιχείο κινδύνου. Ο διαχωρισμός υλοποιείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Τώρα, οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος πρέπει να ελέγξουν πως όλα λειτουργούν σωστά. Έχουμε προχωρήσει σε όλες τις δοκιμές και έτσι ελέγχουμε πλήρως το διαστημικό σκάφος. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ελέγξουμε όλα τα όργανα, όλες τις λειτουργίες του σκάφους, όπως τη μεγάλη κεραία που επικοινωνεί με τη Γη. Ό,τι μπορεί θα ελεγχθεί σε αυτό το στάδιο. Τέλος, θα προχωρήσουμε σε κάποιες βελτιώσεις. Η αποστολή στον Άρη δεν είναι μακριά. Αυτή είναι η πρώτη από τις δύο αποστολές του ExoMars. Το ταξίδι αυτό είναι αφιερωμένο στη μελέτη της ατμόσφαιρας, στον εντοπισμό μεθανίου, αλλά και στην τοποθέτηση ενός μικρού ερευνητικού οργάνου κάτω από την επιφάνεια. Επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη και τη Ρωσία παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αποστολής. Το ίδιο ισχύει και για τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Λιόν. Οι επιστήμονες θέλουν να λύσουν το μυστήριο του μεθανίου. Το αέριο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το μεθάνιο, όμως δεν είναι σταθερό στην αριανή ατμόσφαιρα. Μόνο το διοξίδιο του άνθρακα είναι σταθερό στην ατμόσφαιρα του Άρη. Αν εκπέμπεται μεθάνιο, γνωρίζουμε ότι σε κάποιες εκατοντάδες χρόνια θα μετατραπεί σε διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε θέλουμε να δούμε σε ποιο επίπεδο κινείται το μεθάνιο στον πλανήτη Άρη. Οι επιστήμονες θα εντοπίσουν από πού αναδύεται το μεθάνιο και θα το συγκρίνουν με νέες εικόνες που θα στείλει το ExoMars. Seul.
Μελετώ την επιφάνεια του Άρη. Έμενα στο Exo Mars, με ενδιαφέρει κυρίως η κάμερα κάσης που φτιάχτηκε στη Βέρνη. Αυτή η φωτογραφική μηχανή θα μας επιτρέψει να έχουμε έγχρωμες εικόνες του Άρη που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον θα γνωρίζουμε την ακριβή θέση λόφων και βουνών και μάλιστα σε υψηλή ανάλυση. Ένα είναι βέβαιο. Αυτές οι εικόνες θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για την παρουσία αλμυρού νερού στον Άρη. Δεν έχουμε πραγματικά βρει νερό σε υγρή μορφή στον Άρη. Έχουμε εντοπίσει ίχνη αλάτων, δηλαδή απομινάρια νερού σε υγρή μορφή. Όμως εδώ δεν μιλάμε για το μαγειρικό άλας. Νομίζω ότι μοιάζει περισσότερο με το αλάτι που ρίχνουμε στο νερό για να αποστηρωθεί. Οπότε δεν είναι κάτι πολύ ευνοϊκό για την ύπαρξη ζωής. Όταν τον Οκτώβριο το ExoMars φτάσει στον κόκκινο πλανήτη, θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το κύριο διαστημόπλοιο θα παραμείνει σε τροχιά, ενώ το μικρότερο που ονομάζεται Σιαπαρέλι θα συνεχίσει προς την επιφάνεια του Άρη. Είναι μια επιφάνεια που ίσως μοιάζει με τον Μπαϊκονούρ, όμως είναι πολύ διαφορετική, πολύ πιο ψυχρή και ξηρή. Το πόσο διαφορετική θα το διαπιστώσει το Σιαπαρέλι. Εδώ έχουμε μία ευκαιρία. Κατεβαίνοντας στην ατμόσφαιρα μπορούμε να μελετήσουμε τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε μοντέλα προκειμένου να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το κλίμα στον Άρη. Εν τω μεταξύ, τα φασματόμετρα του ExoMars που αναπτύχθηκαν από τον Όλεγ Κοράμπλεβ μελετούν τον αέρα του Άρη. Η συσκευή μας είναι αφιερωμένη στη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας που διέρχεται από την ατμόσφαιρα του κόκκινου πλανήτη. Όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από αυτές τις μετρήσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στο βασικό ερώτημα. Υπάρχει ζωή ή μήπως υπήρχε ζωή στον Άρη? Ίσως σκέφτεστε πως πρόκειται για νεκρό πλανήτη. Όμως στην πραγματικότητα ο Άρης είναι ζωντανός, υπάρχουν διεργασίες. Έχουμε σημαντικές αλλαγές που αφορούν στο νερό. Αυτό είναι το πρώτο συστατικό της ζωής. Δεν φαίνεται κατοικήσιμος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατοικείται. Αν το μεθάνιο υπάρχει σε αυθονία, αυτό δεν σημαίνει πως μιλάμε για έμβια ζωή. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Είμαι λίγο σκεπτικός με όλο αυτό. Δεν συμμετέχω στην επιχείρηση ζωή στον Άρη. Θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ανθρώπους. Αυτά για σήμερα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επεισόδια της σειράς Προορισμός Άρης στην ιστοσελίδα του Euronews. Τον επόμενο μήνα θα δούμε πώς η δορυφορική τεχνολογία μετασχηματίζει την έρευνα και τη διάσωση.